Ανώτια, άσκηση 1 από τη δίδυκο Σιβίου και συνεχίζουμε με το ερώτημα Α. Για τις τρεις συναντήσεις, καλή μου φίλη, θα βρούμε τις παραγόγους, τις πρώτες παραγόγους. Λοιπόν, ουσιαστικά, παιδιά, εδώ και είναι ένα απολαυστικό κρεσέντο σε αυτή την εργασία με τα ερωτήματα Α και Β και δημιουργείται ένα μοτίβο. Δηλαδή, πώς βρίσκω το πεδίο ορισμού για μία συνάντηση, πώς βρίσκω το όριο για μία συνάντηση, που το ζητάει μετά στο ερώτημα Β, το οποίο όριο με οδηγάει στο να αποδομήσω και τι σημαίνει παράγω. Η παράγωγος, παιδιά, είναι αυτό που λέμε ο ρυθμός μεταβολής μίας συνάντησης. Σκεφτείτε ότι ένα κλασικό θέμα παραγωγού είναι η ταχύτητα. Όταν σου λέει το αμάξι πηγαίνει με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα, τι σημαίνει, καλή μου φίλη? Ότι κάθε ώρα που περνάει έχεις διανύσει και 100 χιλιόμετρα παραπάνω. Ρυθμός μεταβολής. Δηλαδή δείχνει τι? Το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η απόσταση που διανύεις συναντήσει το χρόνο που περνάει. Πολύ κλασικό θέμα η ταχύτητα σαν case study παραγόγου στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε. Εδώ ζητάει καλή μου φίλη παραγόγου. Εντάξει. Στις εξετάσεις, παιδιά, οι καθηγητές μας λένε να έχουμε δίπλα μας το τυπολόγιο. Αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ, που λέει τυπολόγιο. Λοιπόν, το τυπολόγιο, παιδιά, περιέχει γραμμένους κάποιους πάρα πολύ χρήσιμους κανόνες παραγωγής, ώστε η διαδικασία εύρεσης του παραγωγού να είναι εύκολα και πρακτικά, χωρίς να τα θυμόμαστε απ' έξω. Οπότε το τυπολόγιο το έχουμε αγκαλίτσα δίπλα μας. Λοιπόν, εσείς, παιδιά, όμως, σε πρώτο στάδιο, που του ξεκινήσετε να λέτε την άσκηση της εργασίας, θα πάτε στο ANOGR, στο κεφάλαιο 3, και θα μελετήσετε, παιδιά, πολύ καλά το 3-1, το 3-2 και το 3-4 με την αναρκή δασκαλία σε βίντεο. Να νιώσουμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το τυπολόγιο, ώστε να το εφαρμόζουμε με άνεση στις ασκήσεις. Σωστό? Σωστό. Λοιπόν, καλή μου φίλη, θα κάνω ένα copy-paste το τυπολόγιο, θα το μεταφέρουμε εδώ στην κόλλα και πάμε να κάνουμε μαζί το βουνό παιδιά. Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, τα λέμε τόσο αποδομημένα και στα μαθήματά μας τα εβδομαδία. Έτσι, σας περιμένω. Να πάμε να παραγωγήσουμε πρώτα αυτήν εδώ την κυρία. Άρα, θέλουμε την παράγω. Δηλαδή, θέλουμε το χ τετράγωνο και χ μείον 2 προς χ μείον 1 τετράγωνο, ρίζα. Και όλο αυτό εδώ που το θέλουμε σε παράγω. Και παράγωγος, παιδιά, συμβολίζεται με το σύμβολο το, έτσι. Ωραία. Πώς παραγωγείται? Τι κάνει? Για να δούμε, παιδιά, αυτό εδώ πώς το παραγωγίζουμε. Έχουμε το εξής. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε να παραγωγήσουμε μία ρίζα. Κοιτάξτε, εμφανής τύπος εδώ για να παραγωγήσω μία ρίζα δεν υπάρχει. Δεν βλέπουμε εδώ κάποιο τύπο που να έχει μέσα τη ρίζα. Αλλά θα σας πω, παιδιά, το εξής. Γενικά, όταν εσύ θες να παραγωγήσεις, να το πάω πιο πίσω. Η ρίζα μίας ποσότητας ισοδύναμα, ξέρεις πώς γράφεται, ως χ στην 1 δεύτερη. Αυτό, παιδιά, είναι ιδιότητα. Η τετραγωνική ρίζα γράφεται ισοδύναμα σαν δύναμη με εκθέτη το 1 δεύτερο. Άρα, αν παραγωγήσεις εσύ αυτό, ουσιαστικά είναι σαν να παραγωγήσεις αυτό. Άρα, με τη βοήθεια αυτού του τύπου, αν το παραγωγήσουμε βάζοντας όπου α το 1 δεύτερο, θα γίνει 1 δεύτερο χ στην 1 δεύτερο μείον 1. Δηλαδή, 1 δεύτερο επί χ στην 1 δεύτερο βγάζω 2 δεύτερα, δηλαδή 1 δεύτερο επί χ στη μείον 1 δεύτερο, ή ισοδύναμα 1 δεύτερο επί 1 προς χ στην 1 δεύτερο. Δηλαδή 1 προς 2 ρίζα χ. Άρα, παιδιά, βγάλαμε ένα τύπο για την παράγωγη της ρίζας. Η παράγωγη του ρίζα χ είναι 1 προς 2 ρίζα χ. Άρα, μπορούμε τώρα να το χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωσή μας. Εντάξει. Προσέξτε τώρα, παιδιά. Εδώ μέσα στη ρίζα δεν έχω το σκέτο χ, αλλά έχω μια ολόκληρη συνάρτηση, έτσι. Άρα πώς θα γίνει, καλή μου δάσκαλε? Κοιτάξτε, η παράγωση του ρίζα χ είναι 1 προς 2 ρίζα χ. Αλλά αν αντί για το χ έχω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, τότε ο τύπος πώς γίνεται, παιδιά? 1 προς 2 ρίζα κάτι, αυτό το κάτι που είναι στη ρίζα, επί την παράγωση του κάτι. Κανόνας αλυσίδας. Δηλαδή, με βάση το ειδικό, μπορώ να παραγωγήσω και οτιδήποτε γενικό.
Στην διαλογική παιδιά μου και τα υπόλοιπα. Εδώ λέει ελέγχει. Για να παραγωγήσω το ελέγχει, η παράγωση είναι ένα διαχεί. Ναι, αλλά αν αντί για το σχέ το χ έχεις κάτι άλλο, εκεί τι σε νοιάζει. Το ελέγχει κάτι, τι παράγωγο έχει. Δεν θα πούμε φυσικά ένα διαχεί, θα πούμε ένα δια κάτι. Επί, βάζω στο τέλος την τσόντα, επί κάτι το. Δηλαδή αυτό μένει στάδιο στο τέλος. Το A στη χ, παιδιά, καλή μου φίλη. Η παράγωση του A στη χ μας κάνει A στη χ. Αλλά αν εγώ δάσκαλε δεν έχω το χ και έχω κάτι άλλο, τι σε νοιάζει. Η παράγωση του A στην κάτι είναι A στην όπου χ βάζω αυτό το κάτι, επί την τσόντα στο τέλος, επί κάτι το όμως. Τόσο όμορφα και τόσο απλά. Και έτσι μπορείς να παραγωγείς τα πάντα, παιδιά, τα πάντα. Πάμε. Το κάτι για εμάς είναι αυτό εδώ πέρα. Άρα στη θέση του κάτι θα βάλουμε αυτό. Άρα πώς θα γίνει ο τύπος. Ο τύπος θα γίνει. Ένα προς δύο φορές τη ρίζα του κάτι, δύο φορές τη ρίζα του χ τετράγωνο και χ μείον 2 προς χ μείον 1 και όλο το τετράγωνο, σωστά. Επί την παράγωγη του κάτι, δηλαδή την παράγωγη του χ τετράγωνο και χ μείον 2 προς χ μείον 1 τετράγωνο, όλο το όμως. Τόσο όμορφα και τόσο απλά. Τώρα, αυτό θα είναι ένα δεύτερο σίγουρα, αλλά εδώ το κλάσμα αντιστρέφεται, παιδιά. Αυτό θα ανέβει πάνω, έτσι. Θα είναι ρίζα. Χ πλην ένα τετράγωνο θα έχω πάνω γιατί αντιστρέφεται. Και χ τετράγωνο και χ μειον 2 θα έχω κάτω. Εντάξει. Αυτό είναι καλή μου φίλη. Η άσκηση 1α είναι η κορυφή του παγόβουνα. Έτσι. Το πεδίο ορισμού που λέγαμε, τα όρια και η παράγωση. Με αυτά, παιδιά, αποδομώντα τα με ηρεμία και με βάση τη διδασκαλία μα και τι προσεγγίσει μα στο anos.gr και κάθε κεφάλαιο, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι παιδιάδα. Εντάξει. Πάμε να παραγωγήσουμε εδώ το κλάσμα. Τι έχουμε να παραγωγήσουμε, Βαγγέλη, με ένα κλάσμα. Σε ποιο τύπο θα πάω, σε αυτό το τύπο. Λοιπόν, πολύ όμορφο. Τι έχουμε. Το F του χ είναι ο αριθμητής, δηλαδή για εμάς ο αριθμητής είναι αυτό. Και το G του χ είναι ο παράγωμαστης, δηλαδή για εμάς είναι αυτό εδώ. F του χ παράγωγος επί G του χ, μείον F του χ επί G τόνος, η παράγωγος του G, δια G του χ και όλο το τετράγωνο. Τόσο απλό. Άρα, πάμε. Παραγωγήσουμε τον αριθμητή. Χ τετράγωνο και χ μείον 2 τόνος. Επί G του χ, τον παραγωγμαστή που είναι χ πλην τετράγωνο. Μείον F του χ, χ τετράγωνο και χ μείον 2 σε παρένθεση. Επί την παράγωγη του G. Δηλαδή, το χ λύνει ένα τετράγωνο και όλο τόνο. Και από κάτω είναι το G του χ στο τετράγωνο. Δηλαδή, το χ πλην ένα στο τετράγωνο το υψώνεις ξανά στο τετράγωνο. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται, χ πλην 1 και όλο στην τετράγωνο. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δεύτερο, επί ρίζα χ πλην 1 τετράγωνο, να την κάνουμε πιο απλά. Κάτω θα είναι η ρίζα χ τετράγωνο και χ μείον 2. Τώρα παιδιά, η παράγωση αυτή. Η παράγωση εδώ σπάει. Η παράγωση του χ τετράγωνο με βάση τον τύπο, αν βάλει όπου α το 2 είναι 2 χ στη 2 μείον 1. Άρα μα κάνει 2 χ επί χ πλην 1 τετράγωνο, μείον χ τετράγωνο και χ μείον 2. Και έχουμε παιδιά τώρα αυτή εδώ την παράγωση. Κοιτάξτε, αυτή η παράγωση είναι σε για αυτή. Λέει το χ στην α, αν το παραγωγήσει, θα σου κάνει α χ στην α μείον 1. Να, αλλά όπως λέγαμε και πριν, η βάση της δύναμης δεν είναι το σχ και το χ, για μας είναι μια ολόκληρη συνάρτηση. Είναι όπως αυτά που λέγαμε πριν, το κάτι. Αν έχω κάτι στην α, εάν όπου έχει βάλει στο κάτι, αυτό θα γίνει α επί κάτι στην α μείον 1 επί την τσόντα κάτι τόνος. Δηλαδή, το κάτι για εμάς, καλή μου φίλη, είναι το χ πλην 1 στο τετράγωνο. Αν όπου κάτι βάλεις αυτό, θα γίνει 2 επί το κάτι χ πλην 1 στη 2 μείον 1 επί την παράγωγη του χ πλην 1, την παράγωγη του κάτι. Άρα είναι 2 φορές το χ πλην 1. Η παράγωση του χ κάνει 1, η παράγωση του αριθμού κάνει 0. 2 χ μείον 1. Τόσο απλά. Το χ πλην 1 τετάρτη. Εδώ, παιδιά, αυτό το κλάσμα το εσείς μπορείτε και να το απλοποιήσετε, γιατί πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι έτσι, και πάνω και κάτω έχουμε κάποιες κοινές ποσότητες που μπορούν να απλοποιηθούν. Άρα, αν το γράψουμε αυτό, θα είναι 1 δεύτερο επί. Αλλά εδώ ρίζαμε τετράγωνο απλοποιείται και μου κάνει την απόλυτη τιμή του χ πλην 1 προς ρίζα χ τετράγωνο και χ μείον 2 και
Εδώ παιδιά έχουμε παντού το χ πλην 1 και πάνω και κάτω. Αν το βγάλουμε απ' έξω το χ πλην 1, μέσα θα μείνει. 2χ επί το άλλο χ πλην 1, γιατί είναι στο τετράγωνο, έτσι. Μείον, το βγάζουμε το χ πλην απ' έξω, θα μείνει 2 φορές χ τετράγωνο και χ πλην 2. Και κάτω, παιδιά, μένει το χ πλην 1 στην τετάρτη, δηλαδή σαν να λέμε χ πλην 1 επί χ πλην 1 επί χ πλην 1 επί χ πλην 1. Μπορείς κάλλιστα να απλοποιείς αυτό με αυτό. Άρα, εδώ κάτω, ουσιαστικά τι θα σου κάνει, το χ πλην 1 το βρίσκει στην τέτοια. Άμα κάνεις εδώ λίγο επιμεριστική, τι θα γίνει. 2 χ τετράγωνο μείον 2 χ, μείον 2 χ τετράγωνο, μείον 2 χ, μείον 2 επί μείον 2 συν 4. Αυτό θα φύγει, αυτό θα φύγει. Εντάξει. Οκ. Πλατσούλες είναι, παιδιά, ναι. Δεν είναι να κάνει κάτι άλλο από απλές πράξεις. Οπότε, τι μένει στο τέλος. Έχουμε 1 δεύτερο επί απόλυτο χ πλην 1 προς ρίζα χ τετράγωνο και χ μείον 2 και το κλάσμα. Κάτω είναι το χ πλην 1 στην τρίτη. Επάνω, μείον 2 χ. Μείον 2 χ μας κάνει. Α, ναι, βαγγέλη, μια χαρά, ναι, όπως τα βλέπουμε, έτσι. 2 χ τετράγωνο μείον 2 χ. Πολύ όμορφα. Ωραία. Όπως τα βλέπουμε, δεν αλλάζει παιδιά τίποτα. Ωραία, συνεχίζουμε. Καλή μου φίλη, εδώ ο δάσκαλος έκανε ένα λάθος. Όταν παραγώγησα εγώ, παραγώγησα μόνο το χ τετράγωνο. Το χ γιατί δεν το παραγώγησα. Γιατί στην απ' έξω. Το χ τετράγωνο έχει 2 χ παράγωγο. Το χ σκέτο έχει παράγωγο 1. Αλλά το 2 κάνει 0. Άρα είναι 2 χ και 1. Εγώ γιατί έγραψα μόνο 2 χ. Καλή μου φίλη. Προσοχή στην κεκτημένη ταχύτητα, ότι δεν την καταλαβαίνει, αλλά βλέπει πώ καλύτερη. Λοιπόν, άρα να το ξαναγράψουμε. 2 χ και 1, επί χ πλην 1 και όλο το τετράγωνο, μείον χ τετράγωνο και χ μείον 2, επί το άλλο που είχαμε βρει, 2 χ πλην 1. Και όλο αυτό είναι το χ πλην 1 και όλο το τετράγωνο. Άμα βγάλουμε το χ πλην 1 απ' έξω, μέσα θα μείνει το 2 χ και 1 επί χ πλην 1, μείον 2 φορές επί χ τετράγωνο και χ μείον 2. Και κάτω μένει το χ πλην 1 στην τετάρτη που όπως είπαμε παιδιά και πρωτήτα, αυτό με αυτό απλοποιείται και κάνει χ πλην 1 στην τρίτη. Εντάξει, αυτό δεν αλλάζει. Προσοχή, καλή μου φίλη, έτσι. Άρα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Ένα δεύτερο απόλυτο χ μείον 1 προς ρίζα χ τετράγωνο και χ μείον 2. Εδώ έχουμε 2 χ τετράγωνο μείον 2 χ συν 1 χ, δηλαδή σε χ μείον 1, μείον 2 χ τετράγωνο, μείον 2 χ και 4. Μείον 2 χ συν 4. Και όλο αυτό προ χ πλην 1, το βρίσκεται. Αν έχετε καλή με φίλη την υπομονή να τελειώσετε λίγο τι πράξει, ουσιαστικά αυτό με αυτό θα φύγει. Και έχουμε μείον 4 και 1, μείον 3 χ και 3. Το οποίο, παιδιά, αν θέλετε, μπορείτε να το απλοποιήσετε, γιατί άμα βγάλετε το μείον 3 απ' έξω, μέσα θα μείνει το χ πλην 1. Και μπορεί να απλοποιηθεί με το χ πλην 1 τρίτη που είναι από κάτω. Και όλο αυτό επί 1 δεύτερο ρίζα. Α, η ρίζα όμω μπορεί κάποιο να τη διώξει από πριν, οπότε να έχει το πολύ απλό που γράψαμε και εμεί απόλυτο χ πλην 1. Προς ρίζα χ τετράγωνο και χ μείον 2. Αυτό απλοποιείται, αυτό απλοποιείται, αλλά κάνει δευτέρα. Οπότε είναι μείον 3 προς 2, ρίζα χ τετράγωνο και χ μείον 2, όπως επίσης το χ πλην 1 με το χ πλην 1 στο τετράγωνο απλοποιείται και τελικά μένει εδώ κάτω το χ πλην 1. Σε απόλυτο όμως, έτσι, γιατί δεν ξέρεις το πρόσημό του. Λοιπόν, αυτή είναι καλή μου φίλη η παράγωγος για τη συνάντηση F1 του χ. Το αστήρια λογική, παιδιά, δύο είναι και οι άλλες. Δηλαδή, θες να παραγωγείς εδώ το F2. Η παράγωγος του F2 είναι η παράγωγος του A στη μείον ρίζα χ επί ελλείν χ. Εδώ τώρα τι έχω να παραγωγήσω, καλή μου φίλη. Έχω να παραγωγήσω επί της ουσίας τι? Ένα πολλαπλασιασμό. Οπότε, το λογικό παιδιά, δεν να πάμε εδώ στον κανόνα του πολλαπλασιασμού. Μία είναι αυτή, μία είναι αυτή. Παραγωγίζω την πρώτη επί τη δεύτερη ως έχει, συν αφήνω την πρώτη ως έχει επί την παράγωγη της δεύτερης. Οπότε, a στη μείον ρίζα χ παράγωγος επί ελέγχ χ, συν a στη μείον ρίζα χ
επί την παράγωγη του ελέγχου. Η παράγωγη του ελέγχου, σύμφωνα με το τυπολόγιο, μας κάνει ένα διαχύ. Οπότε αυτό το ξέρουμε. Να υπολογίσουμε και το ει στη μείον ρίζα χ παράγωγη. Είναι παιδιά ο τύπος που αποσπώντα είπαμε πριν. Το A στη χ έχει παράγωγο A στη χ. Αλλά αυτό ο τύπο παιδιά ισχύει όταν εδώ είναι το σκέτο χ. Εγώ δεν έχω το σκέτο χ, έχω κάτι άλλο. Το μείον ρίζα χ. Τι είπαμε, όταν αντί για χ σκέτο έχει κάτι άλλο, η παράγωγο του A στην κάτι είναι A στην κάτι, άλλο που έχει βάλει το κάτι, επί την σφήνα, επί κάτι τόμος. Άρα με την διαλογική, το A στη μείον ρίζα χ παράγωγος είναι A στη μείον ρίζα χ επί ρίζα χ τόμος. Παιδιά, το κάτι μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Η λογική είναι ίδια. Άρα αυτή η παράγωγος είναι A στη μείον ρίζα χ επί μείον ρίζα χ παράγωγος μείον, δηλαδή μείον, όσο τη γράψαμε την παράγωγη του ρίζα χ προηγουμένως, δεν είναι 1 δια 2 ρίζα χ. Ωραία, επί ελέν χ, συν A στη μείον ρίζα χ, επί ένα διαχειρό. Τόσο όμορφα και τόσο απλά. Τώρα, αν θέλει να το περπατήσει λίγο ακόμα, μπορεί να βγάλει κοινό παράγοντα το A στη μείον ρίζα χ, οπότε θα μείνει από εδώ το μείον ελέν χ προ 2 ρίζα χ, και το άλλο θα μείνει το ένα διαχειρό. Και αυτή είναι η παράγοντα που λειτουργεί. Και το τρίτο πριν και τελευταίο που ολοκληρώνει την παραγωγή των συναντήσεων είναι η F3 του χ. Οπότε εμείς θέλουμε να παραγωγήσουμε τη συνάρτηση πια 3 χ μείον 1 δια ρίζα χ. Λοιπόν, η παράγωγος πρέπει πρώτα απ' όλα σπάει όταν έχουμε πρόσθεση αφαίρεση. Άρα σπάει στο 3 χ και το 1 δια ρίζα χ. Το 3 βγαίνει απ' έξω, άρα είναι 3 επί την παράγωγη του χ που κάνει 1. Έχουμε να παραγωγήσουμε παιδιά ένα πολύ όμορφο κλάσμα. Πώς το παραγωγίζουμε, Βαγγέλη, το κλάσμα? Με αυτό το τύπο. Μία παραγωγίζουμε τον αριθμητή επί τον παρανομαστή, τον αφήνουμε ως έχει. Πλην αφήνουμε τον αριθμητή ως έχει επί την παράγωγη του παρανομαστή. Και από κάτω είναι ο παρανομαστής στη δευτέρα. Άρα με αυτή τη λογική θα είναι η παράγωγος του 1 του αριθμητή επί ρίζα χ, τον παρανομαστή, μείον τον αριθμητή 1 επί την παράγωγη του παρανομαστή, την παράγωγη του ρίζα χ, προς ρίζα χ που είναι ο παρανομαστής και όλο στη δευτέρα. Άρα είναι 3 μείον. Το 1 και κάθε αριθμό έχει παράγωγο 0, οπότε αυτό χάνεται. 0 μείον 1. Η παράγωγος του ρίζα είναι 1 προς 2 ρίζα χ και από κάτω η ρίζα με το τετράγωνο απλοποιούνται και κάνει απόλυτο χ. Άρα, καλή μου φίλη, είναι 3 συν πόσο 1 προς 2 επί ρίζα χ επί απόλυτο χ. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Και έκλεισε, παιδιά, το θεματάκι μας πάνω στην παραγωγή των συναντήσεων. Κοιτάξτε, το απόλυτο δεν χρειάζεται όμως εδώ απαραίτητα, γιατί αφού έχεις ρίζα χ, λόγω ρίζας, το υπόριζο το χ είναι σίγουρα θετικό. Λόγω ρίζας. Άρα, καλοί μου φίλοι, είμαστε σίγουροι ότι το χ είναι θετικό, άρα δεν χρειάζεται να το βάλει εδώ το απόλυτο. Μπορεί να το γράψει απλά. Τώρα, κάποιο θέλει να το γράψει λοιπόν ένα, το ρίζα χ είναι το χ στην 1 δεύτερο και το πολλαπλασιάζει με το χ που είναι στην πρώτη. Αφού οι δυνάμεις έχουν την ίδια βάση, οι εκθέτες προστίθενται, οπότε 1 δεύτερο και 1, δηλαδή 1 δεύτερο και 2 δεύτερα, μας κάνει το χ στην 3 δεύτερα, δηλαδή ισοδύναμα, δεύτερη τάξη ρίζα του χ στην τρίτη. Δηλαδή ρίζα χ τρίτη. Αυτό που είναι η όμορφη ιδιότητα των ριζών, όπου όταν έχω χ στην α προ β, αυτό ισοδύναμα γράφεται β τάξη ρίζα του χ στην α. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι 3 συν 1 προ 2 ρίζα χ τρίτη. Και αυτή είναι η παράγωση που αναζητούσαμε. Λοιπόν, απλά όμορφα και απολαυστικά. Κλείσαμε το ερώτημα με τον παραγωγό και μαζί το ερώτημα Α. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Σας περιμένω στα εβδομαδιαία μαθήματα και στην εβδομαδιαία μελέτη μας να ξεκλειδώσουμε μαζί τις δυνατότητές σας οδεύοντας την επιτυχία.